Γεια σας παιδιά, Sarge TV by athenscalling.gr. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε unboxing ένα οικονομικό gimbal της αγοράς της εταιρείας Rolly. Το συγκεκριμένο gimbal το βρήκαμε στην τιμή των 59 ευρώ σε ελληνικό κατάστημα, ενώ στο αντίστοιχο site του επίσημου κατασκευαστή η τιμή είναι 49 ευρώ, αλλά μαζί με τα μεταφορικά η τιμή ξεπερνάει τα 60 με 65 ευρώ. Οπότε μία ή άλλη. Είναι ένα από τα οικονομικότερα gimbal της αγοράς. Η εταιρεία είναι σχετικά μία επώνυμη εταιρεία στο χώρο. Τώρα, σε σχέση με το αντίστοιχο της DJI, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε επίπεδο εισάξιο. Αυτό εδώ είναι το κουτί του. Από ό,τι βλέπουμε είναι συμβατό με iOS και Android. Είναι 465 γραμμάρια. Μπλα μπλα μπλα. Δεν βλέπω κάτι άλλο αξιοναφοράς. Οκ, πάμε να το ανοίξουμε. Μια ιδιαίτερα προσεγμένη συσκευασία, στον οποία όμως λείπει μια θικούλα εξτρά. Στα μείον του είναι ότι δεν έχει τσαντάκι μεταφοράς. Στη συσκευασία θα βρείτε ένα manual, ένα καλωδιάκι USB για να φορτίζεις, αυτό εδώ πέρα το προσαρμογέα, ο οποίος το μετατρέπει το gimbal σε τρίποδο και μπορείς να το έχεις σταθερά κάπου για να τραβάς βιντεάκια. Hey, γεια σου, είμαι το gimbal. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα πρόχειρο σετάρισμα του συγκεκριμένου gimbal. Το κρατάμε έτσι. Ας δοκιμάσουμε ένα iPhone 5S. Γεια σου παιδιά από το gimbal της Rolly. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ ωραία κατασκευή. Πολύ ωραίο και οικονομικό. Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα iPhone 5S. Να κάνουμε μια δοκιμή, να δούμε πόσο σταθερό είναι. Γενικά, κοίτα, είμαι της άποψης ότι όταν μπορείς να πάρεις κάτι και να κάνεις τη δουλειά σου, είναι πολύ καλύτερο από το να πάρεις κάτι και να το χρυσοπληρώσεις και να μην κάνεις τη δουλειά σου. Τσούι, πες μια καλησπέρα. Hey, θα μας πεις κάτι, θα κάνεις μια δήλωση. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Για το δούμε εδώ. Ναι, είναι πολύ σταθερό. Hey, είσαι καλά φίλε μου. Σε γενικές γραμμές φαίνεται πολύ αξιόπιστο. Πολύ αξιόλογο και πάρα πολύ ωραίο για 59 ευρώ. Για 59 ευρώ νομίζω είναι ένα πολύ αξιόπιστο εργαλείο. Ναι, δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει. Και κάτι που ήθελα να τεστάρω εδώ και καιρό ήταν αυτό εδώ, ρε παιδί. Άμα είναι συμβατό με μια GoPro. Δηλαδή αν θα μπορούσε να κουμπώνει σε μια GoPro. Κουμπώνει, οκ. Okay. Είναι λίγο αργός στις κινήσεις. Με την GoPro δυσκολεύεται. Αυτό απαραίτητα δεν είναι κακό, γιατί μπορεί να είναι πολύ σταθερό στα πλάνα όταν τραβάει. Γεια σου παιδιά, τι κάνετε? Δεν ξέρω τι ακριβώς γράφει τώρα. Hello, πες μια καλησπέρα. Πες κάτι, μίλα. Γενικά με την GoPro είναι λίγο βαρύ. Λίγο είναι αργός στις κινήσεις του, το βαραίνει. Αλλά δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή προσαρμόζεις άνετα μία action κάμερα πάνω και κάνεις τη δουλειά σου. Και γενικά τι να πω, ρε παιδιά, νομίζω είναι μια πολύ καλή οικονομική λύση για ποιον θέλει να πάρει ένα gimbal και να μην δώσει τα αντίστοιχα λεφτά που έχει ένα gimbal της DJI. Νομίζω για ερασιτεχνικά βιντεάκια και για χαβαλέ είναι πάρα πολύ ωραία φάση.
Πάντως επειδή το συγκεκριμένο το φοβόμουν, η αλήθεια είναι, δεν το είχα δει πουθενά. Εντάξει, το μόνο μείον το ότι δεν έχει μία θήκη για να το τοποθετήσεις. Κατά τα άλλα είναι ένα πολύ αξιόπιστο εργαλείο από ό,τι βλέπω. Εντάξει, γενικά και σαν μάρκα ποιοτικά πράγματα βγάζει. Εντάξει, είναι οικονομική μάρκα. Έτσι, μην περιμένουμε να με 59 ευρώ να πάρουμε το... Αλλά όχι, εντάξει, και τα πλαστικά του είναι πολύ καλά σαν ποιότητα κατασκευής. Το πλαστικό του, στιβαρό. Ωραία αίσθηση στα κουμπάκια, έχει πολύ ωραία αίσθηση. Εντάξει, το... είναι λίγο βαρύ αλήθεια, είναι, δεν ξέρω κατά πόσο σε βίντεο θα κουράζει αυτό. Πάντως είναι μια πάρα πολύ ωραία και αξιόπιστη επιλογή για όποιον θέλει κάτι οικονομικό. Είναι λίγο μεγάλο βέβαια, δεν διπλώνει. Δηλαδή το μέγεθός του είναι λίγο μεγάλο, δεν πολύ διπλώνει εύκολα. Δηλαδή σε ένα backpack να το χώσεις πίσω. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα share. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας παιδιά.